φτιάχνουμε την πιο ωραία πατσαβουρόπιτα με πιτσουρκώτικο πρόβιο γιαούρτι Χαραλαμπίδης Κρίστης. Θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια φρέσκια αναρή αλατισμένη, 200 γραμμάρια τυρί μπούτα, 200 γραμμάρια φέτα, 200 γραμμάρια κεφαλοτήρι, 1 κουταλάκι ρίγανη ξηρή, 1 κουταλάκι δυόσμο ξηρό, μισό κουταλάκι μαύρο πιπέρι, 4 αυγά, 200 γραμμάρια πισουρκώτικο πρόβιο γιαούρτι Χαραλαμπίδης Κρίστης, 375 ml γάλα πλήρες, 500 γραμμάρια φύλλο κρούστας για γλυκά και περίπου 80 γραμμάρια βούτυρο ανάλατο. Για την πατσαβουρόπιτα θα χρησιμοποιήσουμε ένα στρογγυλό ταψί διαμέτρου 26 εκατοστών με αφαιρούμενα τυχώματα. Για αυτή την τυρόπιτα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι τυρί σας αρέσει. Μπορείτε να αντικαταστήσετε τον κούτα με τυρί έντα ή το κεφαλοτύρι με φυσουρκώτικο χαλού. Για να ετοιμάσουμε το μείγμα με τα τυριά, φρηματίζουμε την αναρή και τη φέτα με τα χέρια μας σε ένα μεγάλο μπολ. Προσθέτουμε το κεφαλοτύρι και το τυρί γκούτα. Αρωματίζουμε με το δυόσμο, τη ρίγανη και μπόλικο μαύρο πιπέρι. Σε ένα ξεχωριστό μπολ χτυπάμε ελαφρά τα αυγά. Προσθέτουμε το πισουρκώτικο πρόβιο γιαούρτι και το γάλα. Μεταφέρουμε στο μείγμα με τα τυριά και αναμειγνύουμε καλά. Αφήνουμε κατά μέρος μέχρι να ετοιμάσουμε το φύλλο. Λιώνουμε το βούτυρο σε χαμηλή φωτιά. Με ένα πινέλο ζαχαροπλαστικής βάζουμε λίγο από το λιωμένο βούτυρο στη βάση και τα τυχώματα του ταψιού μας. Βάζουμε το πρώτο φύλλο στο ταψί. Ραντίζουμε με λίγο από το λιωμένο βούτυρο. Συνεχίζουμε με άλλα 4 φύλλα, ραντίζοντας με βούτυρο κάθε φορά, τα οποία τοποθετούμε σε σχήμα αστεριού. Όσα φύλλα περισσέψουν, τα τυλίγουμε σε ρολό και κόβουμε λωρίδες πάχους 1 εκατοστού. Παίρνουμε τα 2 τρίτα περίπου και ανοίγουμε τις λωρίδες με τα χέρια μας. Έτσι, να γίνουν σαν κορδέλα. Προσθέτουμε τις κορδέλες στο μείγμα με τα τυριά και ανακατεύουμε καλά. Ανοίγουμε με τα χέρια μας τις υπόλοιπες λωρίδες. Ραντίζουμε και ανακατεύουμε με λίγο από το λιωμένο βούτυρο. Μεταφέρουμε το μείγμα τυριού στο ταψί. Διπλώνουμε το φύλλο προς τα πάνω και καλύψουμε με τις λωρίδες. Εκτός από πολύ νόστιμη αυτή η τυρόπιτα, είναι και πεντάμορφη. Θα το δείτε όταν ψηθεί. Ραντίστε με όσο βούτυρο περίσσει. Έχω προθερμάνει το φούρνο μου στους 175 βαθμούς στον αέρα. Θα μεταφέρω την τυρόπιτα στο φούρνο για 60 με 70 λεπτά. Αν δείτε ότι κοκκινίζει πολύ γρήγορα το φύλλο, τότε καλύψτε ελαφρά με ένα σιμόχαρτο. Πάω στο φούρνο. Το πισουρκώτικο πρόβιο γιαούρτι, εκτός από γεύση, θα δώσει και στην τυρόπιτα μου φανταστική κρεμώδη υφή. Θα είναι τέλεια! Παρόλο που μου είναι εξαιρετικά δύσκολο, πρέπει να περιμένω 15 με 20 λεπτά πριν να κόψω την πατσαβουρόπιτα μου και να την απολαύσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Γεια χαρά!